και το ρεπορτάζ. Ισχύει τελικά ή είναι ράδια βίλα. Ισχύει. Και το ρεπορτάζ λέει το εξής. Η σύμβαση του Δημήτρη τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Όπως από ό,τι γνωρίζω, επειδή πέρα από τους παρουσιαστές των Α, όσοι άνθρωποι είναι στα πάνελ ή στη δημοσιογραφική ομάδα, κάνουν τρίμηνες συμβάσεις. Ναι. Το θυμάσαι και εσύ, Ειρήνη. Εγώ δεν είχα. Πέρυσι είχα συμβόλαιο μία σεζόν. Σεπτέμβριο με 2 Ιουλίου. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει τώρα τι έκανα εγώ. Ο Δημήτρης λύγει το συμβόλαιό του, η σύμβασή του 31 Δεκεμβρίου. Δεν θα γίνει ανανέωση. Κλείνει ένα κύκλο για τον Δημήτρη. Η Ελένη Μενεγάκη τον έβαλε σε αυτή τη δουλειά, ενώ στην τηλεόραση. Και ήταν τον καθαρά... έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Ελένη Δημήτρη. Είναι καθαρά επιλογή της Ελένης ο Δημήτρης να ήταν εκείνη. Η τέταρτη χρονιά του, δεν βγάζει βέβαια την τέταρτη σεζόν. Πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης είχε πρόταση το καλοκαίρι να είναι στον Αντένα. Ο Δημήτρης έχει κάνει δοκιμαστικά και σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι, σε ένα τεράστιο project, το οποίο θα το δούμε από Φεβρουάριο-Μάρτιο. Mm-hmm. Το οποίο παίζεται το όνομά του να είναι παρουσιαστή σε αυτό το project. Μακάρι, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Δημήτρη. Και θεωρώ ότι και πέρα από ότι είναι ένα πολύ αξιόλογο παιδί, είναι και ένα αγόρι που αρέσει τηλεοπτικά να τον βλέπει. Βεβαίως. Πέρα από την πολύ ωραία εικόνα του, έχει και μια ευγένεια, ένα πολύ ωραίο χαμόγελο που μ' αρέσει να βλέπω τέτοιες φυσιογνωμίες, και ειδικά άντρες. Ναι. Με τέτοια, γιατί είχε ομορφιά και μέσα του. Ακριβώς, και το προσπαθεί πάρα πολύ. Δουλεύει στην Κύπρο, είναι στο Star Κύπρος. Τι ακριβώς έχει γίνει, ακριβώς. Για ποιους λόγους λοιπόν, ακριβώς. Είναι αμοιβαία η συνεννόηση. Είναι αμοιβαία η λήξη αυτής της συνεργασίας. Εννοείται είναι ευγνώμων και δεν είναι αγνώμων απέναντι στην Ελένη Μενεγάκη, που διατηρεί και άριστες σχέσεις με την Ελένη. Εμένα μια άλλη πληροφορία μου λέει το εξής, ότι θα γίνει κάποια μείωση του budget που σε πάρα πολλές εκπομπές και λόγω της οικονομικής κρίσης και με τις αδειοδοτήσεις και με τα λοιπά και, τα λοιπά, και σε άλλα κανάλια, όχι μόνο στον Α, θα μειώσουν το budget. Ζητήθηκε από πολλούς, τέλος πάντων, που είναι στον Α, ανθρώπους, να έχουν κάποια μείωση του μισθού. Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι έγινε και στον Δημήτρη μία τέτοια κουβέντα για μείωση μισθού. Από εκεί και πέρα, τον Δημήτρη έχουμε να τον δούμε περίπου 2 εβδομάδες στο τηλεοπτικό αέρα. Βέβαια, στην εκπομπή της Ελένη συμβαίνουν αυτά. Να μπαίνει και να βγαίνει κόσμος. Να μην υπάρχει μια συχνότητα. Η συχνότητα στάνταρ. Υπάρχει σε συγκεκριμένους ανθρώπους, τον Τάσο τον Τεριάκη, τον Θοδωρή τον Κουτσογιαννόπουλο, την Κατερίνα τη Ζαρίφη και τον Γρηγόρη τον Κουντάρα, που είναι οι βασικοί συντελεστές της εκπομπής. Ο Δημήτρης έχει 2 εβδομάδες να εμφανιστεί. Βέβαια, ο Δημήτρης έκανε και πάρα πολλά εξωτερικά γυρίσματα. Θα πω την προσωπική μου άποψη. Είναι ένα από τα πιο εργατικά παιδιά και τα πιο ηθικά που έχω γνωρίσει αυτή τη δουλειά. Πάρα πολύ καλό παιδί. Ό,τι του ζητούνταν στην εκπομπή το έκανε. Ό,τι και να του λέγανε. Εντάξει, απλά ξέρεις, καμιά φορά οι συνεργασίες λήγουν. Ακριβώς. Με καλό ή με κακό τρόπο μπορεί κάποια συνεργασία να έχει κάνει τον κύκλο της. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι ο Δημήτρης δεν θα πάει χαμένος, γιατί έχει και ταλαντούχος, είναι και πολύ καλό παιδί. Είναι και ίσως αυτό, τώρα να του φαίνεται ότι, γιατί να νιώθει έτσι κάτι ότι τελειώνει, μπορεί να του βγει σε καλό. Εννοείται. Γιατί μπορεί να έρθει κάτι πολύ μεγαλύτερο, και εγώ το πιστεύω για το Δημήτρη.